Συνεχίζουμε με το βασιλιά γυμνό. Πέλετ, από ό,τι βλέπω, αν συνεχιστεί η κατάσταση με το πετρέλαιο αυτό στο 1 ευρώ, ακριβώς θα γυρίσει ο κόσμος στο πέλετ και όσοι το γυρίσαν ακόμα και στο ξύλο, μετά την τυράνια που τρώμε, γιατί είμαι και εγώ ένας από αυτούς, θα το γυρίσουμε στο πέλετ. Προσοχή με το πέλετ, να υπάρχει από εκεί που θα το πάρετε δυνατή αντιπροσωπεία και πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Αποφασίσαμε εδώ με τον Αργύρη να βάλουμε το λεύδα του πέλετ δίπλα στο λεύδα του πετρελαίου για να πιάνει και λιγότερο χώρο και να ανοίξει εδώ η όλη κατάσταση. Κάνουμε ένα γενικό σέρβις στο πέλετ, τον φυσήξαμε, τον καθαρίσαμε, τη φτερωτή όλα εδώ πέρα και τώρα αρχίζουμε τα εξαρτήματα. Όπως έδειξα και σε άλλο βίντεο, έχουμε εδώ πέρα ανώδιο μαγνησίου. Η κατάσταση μιλάει από μόνη της. Όταν ο υδραυλικός έρχεται στο σπίτι σας να σας κάνει συντήρηση, κάθε χρόνο πρέπει να ανοίγει αυτό το καπάκι από το πάνω και να ελέγχει τη ράβδο μαγνησίου. Οι 9 στους 10, όπως και εγώ πολλές φορές, δεν το κάνουμε αυτό, γιατί η ράβδος μαγνησίου μπαίνει συνήθως, πρέπει να μπαίνει στα επιστρεφόμενα του λέβητα, δεν υπάρχει βάνα, πρέπει να αδειάσουμε τα νερά, ολόκληρη φασαρία, εσείς μας φωνάζετε μέσα στο βαρύ χειμώνα και εμείς λέμε δεν βαριέσαι, άστο για του χρόνου. Αυτό έχει σαν συνέπεια να γίνεται αυτή εδώ η κατάσταση που ανάγκασε το φίλο μου τον Αργύρη να αλλάξει το λέβητα του πετρελαίου, γιατί φαντάσου τώρα από εδώ από ένα λέβητα, πόσες χιλιάδες θερμίδες είναι αυτός, 50.000 καβεά, 45.000 θερμίδες, να περάσει από εδώ το νερό, να ζεστάνει το μαγαζί και να ζεστάνει και το σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα, απαιτούμε από τον υδραυλικό κάθε χρόνο να ανοίγει αυτή την τάπα, είτε σε αυτόν εδώ τη ράβδο μαγνησίου, είτε σε άλλη που έχουμε, για να μας καθαρίσει, να μας ελέγξει ή να μας αντικαταστήσει τη ράβδο μαγνησίου. Επίσης, πολλές φορές λέω ότι στον αυτόματο πληρώσει, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα φαρ που είναι πολύ καλός για λέβητα πετρελαίου και πέλετ, είπαμε δεν κάνει για ξύλο. Ναι, αλλά κοίταξε τι γίνεται εδώ μέσα. Εδώ έχει μια σίτα, η οποία σίτα έχει γεμίσει με σκουπίδια. Τελείωσε το πανηγύρι. Αυτός εδώ ο αυτόματος πληρώσεως είναι έτοιμος να φρακάρει, να χαλάσει και να κάνει. Εδώ είναι η βαλβίδα του αντιπιστροφής. Αυτά όλα κανονικά θέλουν έλεγχο σε μια συντήρηση, αλλά μια συντήρηση που εμένα μπορεί να με... Τι μπορεί, με πιάνει συνήθως μια μέρα. Μια μέρα, κι αν είναι έξω χειμώνας, ο πελάτης θέλει να ζεσταθεί, δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε τα απαραίτητα. Έτσι, Γιάννη πάρτο, καθάρισε το, φύσισε το μου, ετοίμασέ το όπως έκανες και στα άλλα. Συνεχίζουμε εδώ πέρα. Εκεί πάνω έχω κόψει κάτι οι σωλήνες που πηγαίναν πέρα στο μπέλετ. Θα μπουν δύο αυτόματα εξαριστικά με τα βανάκια τους, με το φανταστικό μας φλόγιστρο, γιατί πολλοί με ρωτάτε τι εργαλεία δουλεύω. Τα εργαλεία που δουλεύω είναι όλα δοκιμασμένα, επώνυμα και τα έχω χρόνια. Αυτό είναι το δεύτερο το φλόγιστρο που έχω. Δεν υπάρχει καλύτερο. Παλιά σε μια σεζόν ξόδευα γύρω στις 4-5 φιάλες προπανίου, αυτές πως τις λένε, και τώρα με αυτό το φανταστικό εργαλείο με μια φιάλη τη βγάζω. Ένα από τα πολλά εργαλεία που έχω, δεν τσιγκουνεύομαι στα λεφτά, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει, το αγοράζω, το παίρνω, γιατί τα εργαλεία ναι μεν κάνουν το μάστορα, αλλά το μάστορα ή θα τον κάνουν μάστορα ή θα τον κάνουν κάστορα τα εργαλεία. Έτσι. Δηλαδή όχι βγάλαμε μόνο τα εργαλεία θέλουν και χέρια, τεχνογνωσία, χιλιαδιό. Εδώ είμαστε, φυσικά όλες μας οι κάσες είναι από Stanley και δεν συμμαζεύεται. Κάπου εδώ είναι ένα άλλο εξάρτημα, θα σας το δείξω σε άλλη περίπτωση. Τι να δείξω εδώ και τι να κάνω, άστο τώρα γιατί βαριέμαι. Τέλος. Η υπόθεση είναι εδώ, αυτή εδώ πέρα η κατάσταση. Συνεχίζουμε, έξω έχει χιονίσει στην όμορφη πόλη της Χιάτιστας. Αυτά προς το παρόν.